Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά έναν κορυφαίο εκπρόσωπο της ριζοσπαστικής πολιτικής θεωρίας του καιρού μας, τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν. Έναν διανοητή που το πολυσχηδές έργο του διατρέχει ένα ευρύτατο φάσμα πεδίων από την πολιτική φιλοσοφία έως τη λογοτεχνική θεωρία, από τη φιλοσοφία της γλώσσας έως την αισθητική και από τη φιλοσοφία της θρησκείας έως την κριτική νομική σκέψη. Έναν διανοητή του οποίου οι αξιοσημείωτες ιδέες, όπως η κατάσταση εξαίρεσης, η γυμνή ζωή, η βεβήλωση, η ελευσόμενη κοινότητα και η οποιαδήποτε μοναδικότητα, έχουν επιδράσει προκλητικά και ανανεωτικά στη σύγχρονη πολιτική σκέψη και πράξη, παράγοντας συνθήκες δυνατότητας για τη μεταξύ τους σύνθεση. Ο Τζόρτζιο Αγκάμπεν ήταν μέχρι πρόσφατα καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Βενετίας και κατέχει την έδρα Σπινόζα στο European Graduate School στην Ελβετία. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το Διεθνές Κολέγιο της Φιλοσοφίας στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Βερόνα, στα πανεπιστήμια Berkeley, New School for Social Research, Northwestern κτλ. Και πολλά άλλα. Υπήρξε για δεκαετίες ο επιμελητής της ιταλικής έκδοσης των απάντων του Walter Benjamin. Διανοητικός συνοδοιπόρος του τελευταίου, όπως και τον Μισελ Φουκό, Χάννα Άρεντ, Jean-Luc Nancy, αλλά και Αριστοτέλη, Κάφκα και Ντεριντά, έχει συγγράψει μεταξύ άλλων τα βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, Homo Sacer, Κυρίαρχη Εξουσία και Γυμνή Ζωή, Η Κοινότητα που Έρχεται, Κατάσταση Εξαίρεσης, Βεβηλώσεις, Η Μορφή της Ζωής, Χρόνος και Ιστορία, αλλά και πολλά άλλα που δεν έχουν μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά, όπως Remnants of Auschwitz, The Open, The Sacrament of Language, The Kingdom of the, and the Glory, Highest Poverty, The Unspeakable Girl, με εικόνες της Μόνικα Φεράντο που είναι και εκείνη σήμερα μαζί μας και την καλωσορίζουμε. Για τον Τζόρτζιο Αγκάμπεν η κρίση είναι η θέση της κριτικής σκέψης. Η φιλοσοφική ποιητική του υπήρξε πάντοτε ευαίσθητη στα επίγοντα αιτήματα της πολιτικής στιγμής. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αποτελεί και μια κριτική του στιγμιαίου. Δεν υποτάσσεται στα κελεύσματα και στις κοινοτοπίες της συγκυρίας, αλλά επερωτά τις ιστορικές νόρμες που τη στοιχειοθετούν ή τη στοιχιώνουν. Ειδικά σε αυτή την περίοδο της κρίσης, που είναι, εκτός των άλλων, ένα αυταρχικό καθεστώς χειραγώγησης του χρόνου στο όνομα μιας αξιωματικής, υπεριστορικής αλήθειας, υπεράνω κριτικής, το έργο του Τζόρτζιο Αγκάμπεν μας βοηθά να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην κανονιστικότητα της εξαίρεσης. Φωτίζοντας τη σκοτεινή σχέση που συνδέει τη βία με το δίκαιο, καταδεικνύει την αναστολή του νόμου ως μηχανισμό που όχι μόνο καταλύει το όριο ανάμεσα στη δημοκρατία και τον απολυταρχισμό, αλλά και που θέτει ακριβώς αυτό το κατόφλι της απροσδιοριστίας, τους όρους και τα όρια του κανονικού. Το επίπλαστο κενό δικαίου της έκτακτης ανάγκης αποκτά ισχύ νόμου, μας λέει ο Αγκάμπεν. Η διαρκής προσωρινότητα αυτής της αναστολής καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την εφαρμογή του κανόνα, ρυθμίζει τον ορίζοντα του δυνατού, κλείνει το πεδίο του πολιτικού. Ας αναλογιστούμε την καταστατική θέση που κατέχουν στην νεοφιλελεύθερη κυβερνολογική μαζί με την ανακατονομή κεφαλαίου και αγαθών, η κρατική αυθαιρεσία, ο αυταρχικός κρατισμός που έλεγε ο Νίκος Πουλατζάς και η καταστολή της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Μαζί με τη φτώχεια και την αποστέρηση δημόσιων αγαθών, η εντατικοποίηση του κοινωνικού ελέγχου και τα μέτρα ασφάλειας και υγειονομικής περιχαράκωσης του ανήκειν. Απηχώντας τον Πουλατζά, ο Αγκάμπεν ανοιχνεύει την επεκτηνόμενη επικράτεια της εκτελεστικής εξουσίας που οδηγεί στη συρρήκνωση της δημοκρατίας χάρη μιας εκτελεστικής διακυβέρνησης. Η κυριαρχία της κρίσης, με όρους κλινικής έκτακτης ανάγκης, συγκαλύπτει και κανονικοποιεί τις εξουσιαστικές σχέσεις που οργανώνουν την κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης. Ας θυμηθούμε τη βιοπολιτική φαντασίωση της Υπουργού της κυβέρνησης Παπαδήμου. Όποιος τραβήξει το καλώδιο της κυβέρνησης θα σταματήσει το μηχάνημα αναπνοής της χώρας. Σε μια στιγμή εντατικοποίησης της κοινωνικής οδύνης, που το σύστημα δημόσιας υγείας συρρυκνώνεται και η πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα περιορίζεται στους λίγους ασφαλισμένους εθνικούς πολίτες, η λογική και η λογιστική της κρίσης, με όλες τις ιατρικές και θεολογικές συνδηλώσεις της, γίνεται στρατηγική μιας φρονηματικής διακυβέρνησης.
Αυτή η κανονικοποιητική βία χαρακτηρίζει τη βιοπολιτική και τη θανατοπολιτική της κατάστασης εξαίρεσης, υπό το κράτος της οποίας το ερώτημα και η κυριαρχική απόφαση για το τι συνιστά βιώσιμη και αξιοβίωτη μορφή ζωής τίθεται εκ νέου ξανά και ξανά στην καρδιά του πολιτικού. Η παρατεταμένη και ατέρμονη κρίση γίνεται μηχανισμός εντατικοποίησης της εξουσίας πάνω στην πολιτικά απογυμνωμένη ζωή, δηλαδή τη ζωή εκείνη που απογυμνώνεται από κάθε πολιτική μορφή και που εκτίθεται στο θάνατο, ενώ ταυτόχρονα συνιστά την επικράτεια επί της οποίας η κυρίαρχη εξουσία ασκείται. Αυτή η ηθική, αισθηματική και φαντασιακή επένδυση στη βιοπολιτική της κρίσης μοιάζει να καταλύει κάθε απόπειρα να φανταστούμε και να επιθυμήσουμε διαφορετικά. Μοιάζει να επιζητεί να αποτρέψει κάθε εναλλακτικό όραμα, κριτήριο και αισθητήριο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αυτή η πολιτικά απογυμνωμένη ζωή απογυμνώνει την εξουσία, αποκαλύπτοντας την πιο τρομακτική καθαρότητά της. Καταδεικνύει δηλαδή ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Η κατάσταση εξαίρεσης συνδέεται όχι μόνο με την αυταρχία της εξουσίας, αλλά και με το επιτακτικό δικαίωμα της αντίστασης. Μόνο η ανθρώπινη δράση είναι σε θέση να διαρρήξει τη σχέση ανάμεσα στη βία και τον νόμο, μας λέει ο Αγκάμπεν. Αυτό είναι και το κέριο ερώτημα που αφορά τις συνθήκες δυνατότητας για την ανάδυση ενός υποκειμένου της ιστορίας. Τη δυνατότητα του πολιτικού πράτην σε συνθήκες κρίσης, δηλαδή σε συνθήκες που διαψεύδουν και υπονομεύουν το αίσθημα της δυνατότητας. Τι μπορούμε να κάνουμε με ό,τι δεν έχουμε? Πώς παρεμβαίνουμε στην καταστροφή του καιρού μας? Πώς επαιρετούμε τις ίδιες τις συνθήκες συγκρότησής μας ως υποκειμένων της κρίσης? Η απάντηση που απορρέει από την καθολική οριακότητα της εποχής της κρίσης είναι να οξύνουμε και να κινητοποιήσουμε τη συλλογική μας κρίση για να ενεργοποιήσουμε μια ριζική αναστροφή από την νεοολιγαρχική βιοπολιτική και τον κοινωνικό εκφασισμό μέσω ενός πολιτικού πράτην που κάνει τη διαφορά χωρίς να καταστέλει τις διαφορές που το διαπερνούν. Αν η κρίση παρουσιάζεται από τους συντελεστές και διαχειριστές της ως η κατεξοχήν συγκυρία της άκερης κριτικής, τότε η κριτική σημαίνει να σκεφτούμε, να φανταστούμε και να επιθυμήσουμε ενάντια στον αυταρχικό ρεαλισμό της παρούσας πολιτικής χρονικότητας ως βιοπολιτικής της έκτακτης ανάγκης. Μέθοδος, μας λέει ο Αγκάμπεν, είναι η αρχαιολογική, κατά Φουκώ, επαγρύπνηση για την έκθεση αυτού που είναι άρρητο και αθέατο, δηλαδή για την ανατροπή της ενοιολογικής προφάνειας, απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεφεύρεση του καιρού και της κέρυας κοινωνικής πράξης. Από εδώ αναδύεται ως κεντρικό πολιτικοφιλοσοφικό ερώτημα το ερώτημα της δυνητικότητας. Εκείνο το απρόβλεπτο «μπορώ» ή καλύτερα «μπορούμε» της Ρωσίδας ποιήτριας Άννα Αχμάτοβα, με το οποίο ο Αγκάμπεν ανοίγει διόλου τυχαία το δοκίμιό του περί δυνητικότητας. Γι' αυτό και σήμερα, 40 χρόνια μετά από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και σε μια στιγμή που η κυριαρχία της κρίσης γίνεται συνθήκη κριτικής και συλλογικής ποιητικής, η φιλοσοφική ποιητική του Τζόρτζιου Αγκάμπεν είναι επιτακτικά επίκαιρη. Εκ μέρους λοιπόν των νέων ΣΥΡΙΖΑ και του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς, τον υποδεχόμαστε στην απόψινή εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αγαπητέ φίλε Τζόρτζιο Αγκάμπεν, σε ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε και έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ.